Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, γιατί πάντα χωρίς εσάς, δηλαδή χωρίς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι όπως έχει γίνει τώρα η ενημέρωση, θέλω να πιστεύω ότι μόνο με την παρουσία τη δική σας μπορούμε να προβάλλουμε οτιδήποτε έχει σχέση με την ομάδα και δει ό,τι έχει σχέση για το καλό της ομάδος. Πριν μπούμε στο κύριο θέμα της σημερινής μας συνέντευξης, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο και θα ήθελα να πω ότι δεν ξέρω πραγματικά από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά στο θέμα του ποδοσφαίρου στην Κόρινθο και δει με τη συγκεκριμένη ομάδα την οποία μιλάμε, την Κόρινθο, γι' αυτό τοποθετούμε και λέω δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Θα προσπαθήσω όμως μαζί με τους συνεργάτες μου να γίνω πιο κατατοπιστικός, πιο λιγομύρητος και να πάμε στην ουσία του θέματος. Και η ουσία του θέματος αυτή τη στιγμή είναι ότι μετά τα τελευταία γεγονότα που έγιναν στην ομάδα, δηλαδή μετά την πτώση της από τη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία σε τοπικό επίπεδο και μετά τις δύο γενικές συνελεύσεις που έγιναν, που είχαν οι δύο γενικές συνελεύσεις, η μεν πρώτη είχε να κάνει με την ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομάδος και μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ομάδος ετέθη και μια πρόταση της απερχόμενης διοίκησης η ομάδα να διαλυθεί. Ή μάλλον, να το πω καλύτερα... Δεν ήταν απερχόμενη τότε. Δεν είχε αποχωρήσει από... Λοιπόν, η διοίκηση, όπως λέει ο κύριος Γιαννίκος, η τότε διοίκηση της ομάδος έκανε την ετήσια Γενική της Συνέλευση, τον απολογισμό της, και μέσα από τον απολογισμό της ετέθηκε μία πρόταση, δεν ξέρω αν τα λέω καλά νομικά κύριε Γιάννικο, ετέθηκε μία πρόταση από ορισμένα μέλη της τότε διοίκησης ή εξοδικητικούς ή μέλη του σωματείου με κάποια κατ' εμέ ασταθή δικαιολογία ότι λόγω υπερβολικών χρεών στο ΙΚΑ έπρεπε η ομάδα να αλλάξει αφημί, να αλλάξει, να μην παίξει καθόλου στο πρωτάθλημα, εν ολίγης να συγχωνευτεί σαν ανακατεμένες οι προτάσεις. Τελικά, για να μην μακρηγορώ, το σώμα της Γενικής Συνέλευσης απέρριψε αυτή την πρόταση του Προεδρείου. Η Γενική Συνέλευση σταμάτησε και μετά από 10 μέρες μάθαμε ότι η τότε διοίκηση της ομάδος παραιτήθηκε και πήγε εκ νέου την ομάδα σε Γενική Συνέλευση με αποτέλεσμα η ομάδα να πάει σε εκλογές για την εκλογή νέας διοίκησης. Μέχρι εδώ νομίζω ότι όλα φαίνονται φυσιολογικά μια ομάδα. Αυτό το οποίο δεν φαίνεται φυσιολογικό και θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να σας τοποθετήσω, γι' αυτό και είμαστε εδώ, μετά από πόσο έχουμε, 1,5 μήνα στην ομάδα, να κάνουμε και κάποια ενημέρωση στο φύλαθλο κόσμο της Κορίνθου που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, διότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί φύλαθλοι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν ότι πλανάτε στο φύλαθλο κόσμο της Κορίνθου κάποιες απόψεις οι οποίες διήστανται. Άλλοι λένε γιατί δεν αφήσαμε την ομάδα να κλείσει, άλλοι πολύ καλά κάναμε και την προχωρήσαμε και υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Εμείς εδώ από τη θέση αυτή είμαστε υποχρεωμένοι, όπως το κάνουμε όλες τις φορές, από την πλευρά τη δικιά μου, να πούμε αλήθειες. Είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε γιατί πήραμε την απόφαση αυτή μετά από αυτές τις δύο γενικές συνελεύσεις, που στη δεύτερη γενική συνέλευση παρουσιάστηκε ένα μέλος της διοίκησης ο κ. Φουλυπακόπουλος, μας παρέδωσε μια σφραγίδα. Μας παρέδωσε μια τσάντα με ένα πρακτικό τίτλο του Βιβλίου των Γενικών Συνελεύσεων. Ναι, ναι. Και τίποτε άλλο. Το Γενικό Συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το γενικό ένα βιβλίο του Διοικητικού Συμβουλίου και η ομάδα πήγε σε καινούργια Γενική Συνέλευση που εξελέγει τότε η διοίκηση, η σημερινή δική μας. Εγώ λοιπόν είμαι υποχρεωμένος να κάνω την τοποθέτησή μου χωρίς καμία ποδοσφαιρική εμπάθεια, διότι σε αυτό το χώρο το μόνο που έχουμε μάθει να κάνουμε είναι να κατηγορούμε και να ρίχνουμε λάσπη. Και δεν θέλω καθόλου μα καθόλου να ασχοληθώ για τα παλιά, διότι σας είπα και στην αρχή ότι από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Αυτό το οποίο μπορώ να πω για τελευταία φορά και αφορά το πρόσωπό μου σαν σημερινό πρόεδρο της Κορίνθου, γιατί έχω διατελέσει και κατά το παρελθόν και έχω μάλιστα κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές, θα το πω για τελευταία φορά χωρίς να είναι εγωιστικό. Δέχομαι τα πάντα, την καλοπροαίρετη κριτική, δεν δέχομαι ότι στην προηγούμενη θητεία μου έχω κάνει το παραμικρό λάθος εκτός από ένα, το οποίο το γνωρίζω, το είπα και στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
το ότι επιθυτίας μου, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα δρόμενα τα ποδοσφαιρικά στον ελλαδικό χώρο, με τις πλαστές ενημερότητες, πράγματι και εμείς, όποιος παρακολουθεί τις δίκες της Δευτέρας, μια τελευταία δίκη της Δευτέρας, έδειξε μάλλον 86 φορές ποδοσφαιρικές ομάδες και δύο Super League έστελαν, λόγω έτσι ήταν το καθεστώς, πλαστές φορολογικές ενημερώσεις. Μέσα σε αυτές λοιπόν και κόρτες και σύλλη δύο φορές. Άλλες ομάδες είχαν 8 φορές, άλλες 6, 86 φορές. Και εγώ λοιπόν, το λέω για τελευταία φορά, αυτό ήταν το μοναδικό λάθος που πραγματικά δέχομαι ότι έκανα. Και την κλείνω την παρένθεση. Από εκεί και πέρα, αποκλούμε και δεν δέχομαι τίποτα ότι δεν έχω κάνει σωστά από την προηγούμενη θητεία μου και από τη σημερινή. Και ερχόμαστε λοιπόν, αυτό κλείνει στα σημερινά γεγονότα. Αναλάβαμε λοιπόν, και το λέω αναλάβαμε, μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Γι' αυτό πρέπει μέσα από τη μικρή αυτή συνέντευξη ο κόσμος να μάθει την πραγματική αλήθεια. Αναλάβαμε λοιπόν μια δύσκολη αποστολή, έτσι αξιονομολογήσαμε τότε μια παρέα φίλων, τα παιδιά τα οποία είναι στη σημερινή διοίκηση, ότι έπρεπε σαν Κορίνθιοι, ο καθένας μας ξεχωριστά για τους δικούς του λόγους, να μην αφήσουμε την ομάδα να κλείσει. Και αυτό κάναμε. Πήραμε λοιπόν μια μεγάλη απόφαση κάτω από δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κάτω από δύσκολες συγκυρίες για τη χρονική περίοδο που αναλάβαμε την ομάδα και θα γίνω πιο σαφής. Όταν μας παραδίδεται μια ομάδα της εμβέλειας και της ιστορίας της Κορίνθου, έστω και στο τοπικό, διότι δεν είμαστε ούτε πρώτοι ούτε τελευταίοι που πέσαμε στο τοπικό. Όμως υπάρχει μια σημασία. Η Κόρινθος στο τοπικό δεν είναι μια ομάδα, χωρίς να προσβάλλω κανένα, ενός χωριού μικρού που έχει κάνει κάποια θητεία, έχει πάει στη Γάμα Εθνική, έχει πάει κάτι τέταρτη και πέφτει στο τοπικό. Η Κόρινθος είναι μεγάλη ιστορία και έχει μεγάλη βαρύτητα η παρουσία της στο τοπικό πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι εμείς, η σημερινή διοίκηση, πήραμε μια μεγάλη απόφαση και μια μεγάλη ευθύνη. Η ευθύνη ότι πρέπει σε τοπικό επίπεδο η Κόρινθος να έχει παρουσία. Και όχι μόνο παρουσία τυπική και ουσιαστική και αντάξια της μεγάλης ιστορίας που έχει μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο. Για να το πω με ποδοσφαιρική ορολογία, πρέπει να έχει καλή ομάδα. Και εγώ θέτω ένα ερώτημα πριν σας το πω εγώ. Πώς θα κάναμε εμείς τη χρονική στιγμή αυτή που μας παρέδωσαν την ομάδα καλή ομάδα? Το χρονικό περιθώριο δεν υπήρχε. Οι ημερομηνίες ήσαν στο τέλος της. Είχαμε χάσει σχεδόν τη μία μεταγραφική περίοδο και πηγαίναμε στην περίοδο των αποδεσμεύσεων, όποιος ξέρει από ποδοσφαιρική ορολογία. Οι παίκτες οι οποίοι ήσαν τότε ελεύθεροι είχαν ήδη προλάβει να κάνουν τη μεγάλη απόφαση, να κάνουν μεγάλη καρέκλα και είχαν κλείσει και δει. Οι παίκτες που απάντησαν το ποδοσφαιρικό ρόστερ της Κορίνθου της περασμένης διοίκησης είχαν όλη μεταγραφή. Δεν ξέρω τι είχε γίνει ως μια μαγείας, είχαν προλάβει και είχαν πάει σε ομάδες. Άρα εμείς από πού έπρεπε να πάρουμε παίχτες? Ήταν δύσκολο το έργο μας. Για κάποιους φάνταζε ακατόρθωτο. Όταν σε μια μεταγραφική περίοδο στο τέλος να κατορθώσεις να κάνεις ρόστερ από 22-25 παίχτες. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το πρώτο μέλημά μας ήταν να πάρουμε παίκτες από τον νομό μας. Διότι δεν αντέχει η κατηγορία, η άλφα κατηγορία Κορινθίας, όπως αυτή τη στιγμή η Κόρινθος έχει 10 ξένους ποδοσφαιριστές εισαγωγικά, όχι από τον νομό. Από νομό. Που ο ξένος παίκτης εισαγωγικά εκτός νομού επιβαραίνεται με κάποια έξοδα. Θέλει σπίτι, θέλει φαγητό, θέλει κάποιο μισθό το μήνα για να ζήσει. Με αξιοπρέπεια. Έχετε κάποιο παιδί από τη Θεσσαλονίκη. Πώς θα έρθει το παιδί εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ή από την Αθήνα, ή από τη Λάρισα, ή από τη Μακεδονία, ή από τη Χαλκίδα? Πώς θα έρθει? Δεν πρέπει να το έχει στο σπίτι του, το φαγητό του και να ζει με αξιοπρέπεια στον νόμο κάποιο χαρτιλίκι. Όλα αυτά ήταν κάποια επιπρόσθετα έξοδα, τα οποία τα αναλάβαμε με περίσσια λογική και με σκέψη και με δυσκολία. Λέω λοιπόν για να γίνω πιο κατατοπιστικός, υπήρχε κατ' εμέ κάποιο σχέδιο να διαλυθεί η ομάδα. Το ποιο σχέδιο υπήρχε ακόμα προσωπικά εγώ δεν το έχω καταλάβει. Την απάντηση μπορούν να τη δώσουν αυτοί οι οποίοι από ό,τι μαθαίνουν το καλοκαίρι είχαν κάνει ατέλειωτες συσκέψεις, κάποιοι επιφανείς επιχειρηματίες του νομού εδώ, μαζί με τον απερχόμενο πρόεδρο τον κύριο Σταματάκη, έτσι λένε ήδη. Με τον κύριο Πισημίση, με τον κύριο Κυριάκο το Σκούρα, με τον κύριο. Πώς λένε τον κύριο Γιάννη, και κάποιους άλλους. Τον κύριο Μουρούτσο, είχαν κάνει κάποιες συσκέψεις και κάνανε κάποιες συναλλαγές σε κάποιες συνομιλίες με κάποια σωματεία να κάνουν κάποιο σκεπτικό. Από το σκεπτικό που κατάλαβα εγώ προσωπικά ήταν ότι όπως επικαλέστηκε στη Γενική Συνέλευση ο κ. Σταματάκης, αφορούσε τις οφειλές στο ΙΚΑ. Και εγώ θέτω σε εσάς ένα ερώτημα.
Η Κόρινθος είναι η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα στον ελλαδικό χώρο που οφείλει στο ΙΚΑ όλες οι ομάδες στην εφορία, όλες οι ομάδες στην Ελλάδα. Αυτό το μόνο που τους διακρίνει είναι οι οφειλές προς το ΙΚΑ και στην εφορία. Έχετε δει εκτός αναρχής των εξαιρέσεων δύο ομάδες που δεν ήσαν οι οφειλές στο ΙΚΑ, ήσαν οι οφειλές σε ποδοσφαιριστές όπως ήταν η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός πέρσι και η ΑΕΚ ακόμα. Και η ΑΕΚ δεν έκλεισε για οφειλές στο δημόσιο, έκλεισε για οφειλές σε ποδοσφαιριστές που θα τους κάνανε προσφυγή, θα τους αφήνανε να παίξει. Εμάς λοιπόν, εγώ θέτω μια ερώτηση. Ποιος θα μας απέτρεπε να παίξουμε στην Α κατηγορία Κορινθίας που επικαλείται η προηγούμενη διοίκηση ότι έκλεισε λόγω οφειλών. Και λόγω οφειλών αυτών οι οποίοι δεν αγγίζουν τη συγκεκριμένη διοίκηση, δηλαδή τον απερχόμενο πρόεδρο κύριο Σταματάκη. Οι οφειλές αυτή τη στιγμή που έχει η Κόρινθος προς το ΙΚΑ αγγίζουν τον κύριο Τσεφετζή, τον κύριο Μαυρονάσο, τον κύριο Τσουμάνη και τον κύριο Πεθάνη. Δεν αγγίζουν τον κύριο Σταματάκη. Διότι και εκεί είχε γίνει κάποιο τραγέλαφο. Και όταν λέω τραγέλαφο, ο κύριο Σταματάκη μπορεί να ήταν πρόεδρο, αλλά εκεί στο ΙΚΑ, ακόμα στα χαρτιά, είχαν κατορθώσει οι κύριοι των απερχομένων διοικήσεων να αφήσουν τον υποφαινόμενο να φαίνεται ότι είναι το νομικό πρόσωπο. Τα λέω καλά, κύριε Γιάννικο, και να επομίζεται όλε τι οφειλέ. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή, στο ΙΚΑ και στην εφορία, έχω στο κεφάλι μου και στην πλάτη μου όλε τι οφειλέ τη Κορίνθου. Τι τους ένοιαζε λοιπόν τους άλλους παράγοντες αφού οι οφειλές δεν ήσαν σε αυτούς. Άρα λοιπόν την απάντηση δεν μπορώ να την δώσω εγώ. Την απάντηση θα την δώσουν οι κύριοι αυτοί όταν τους ρωτήσει και όταν θέλουν. Εγώ η αξιολόγησή μου είναι ότι όλο αυτό το σκηνικό αισθήθηκε για να κλείσει η ομάδα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Εμείς λοιπόν σαν διοίκηση, το ξαναλέω, με μπροστά εμένα και τους συνεργάτες μου, πήραμε μια μεγάλη απόφαση. Για μένα είναι μεγάλη απόφαση. Είχαμε το θάρρος και την ψυχή να αποφασίσουμε να πάρουμε την ομάδα. Κάτω από δύσκολες συγκυρίες, διότι το βλέπετε και μόνοι σας, οι ημερομηνίες έτρεχαν. Και το πιο σημαντικό, προσπαθήσαμε, γιατί πιστεύαμε πήραμε την ομάδα, θα το ακούσετε από κατάθεση ψυχής, ότι μη τι άλλο, και αυτοί οι παίκτες, οι περσινοί, το ξαναλέω, και δώστε βάση σε αυτό που σας πω, θα σας πω. Οι παίκτες, τουλάχιστον οι Κορίνθοι, που απέκτησαν το περσινό ρόστερ της ομάδος, που είχαν και αυτή συμμετοχή, γιατί αυτοί έπαιζαν. Διότι στο ποδόσφαιρο η ευθύνη είναι συλλογική. Και τη μεγαλύτερη ευθύνη σε μια πορεία της ομάδος, εκτός από τη δίκη στον προπονητή, είναι αριστερά τη φέρουν και οι παίχτες. Εγώ ρωτάω λοιπόν μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Οι παίχτες πιστεύαμε, αυτοί οι οποίοι ήσαν πέρσι στο ρόστερ της ομάδος και δύο Κορίνθοι, θα τους ονομάσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο κύριο Σπυρόπουλο, ο αρχηγό τη ομάδα, ο κύριο Φίλη, ο άλλο αρχηγό, ο κύριο Καφαντάρη, ο κύριο Διαμαντόπουλο, ο κύριο Λούβρη. Πού πήγανε? Εμεί προσωπικά πιστεύαμε ότι θα είχαν μη τι άλλο την ευθυξία και τη δύναμη τη ψυχή του, μόλι έγινε διοίκηση αυτή τη Κορίνθου, να έρθουν να χτυπήσουν την πόρτα τη Κορίνθου ή να του πάρουν όπω του πήραμε εμεί και μα γράψανε, να συνεχίσουν να βοηθήσουν τη φετινή προσπάθεια τη ομάδα που αρχίζει από την αρχή, διότι και αυτοί είχαν συμμετοχή. Έτσι λέει η λογική. Όχι μόνο που τους πήραμε κρύφτησαν, αλλά πρόλαβαν να τρέξουν να προλάβουν να πάνε στις μεγάλες ομάδες. Για ποιες μεγάλες ομάδες, ρε παιδί. Να πω ένα παίκτη από αυτούς και δεν με πειράζει να παραξενηθεί ο κ. Σπυρόπουλος, κατά ακούσει, ή ο κ. Φίλης ή ο κ. Καφαντάρης. Να πω ότι επέλεξε μετά τον υποβασμό της Κορίνθου και πήγε στο Άργος και πήρε κάποιο ποσόνι για να ζήσει μαζί του. Να πω ότι πήγε πιο δίπλα στην Καλαμάτα μαζί του. Να πω ότι πήγε στα Μέγαρα μαζί του. Να πω ότι πήγε στο Πανιόνιο μαζί του. Να πω ότι πήγε στο Λεβαδί. Σε ποιες ομάδες πήγανε, ξέρετε? Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και πόσα ήταν τα χρήματα που πήγανε? Τα ξέρετε και αυτά πάρα πολύ. Εγώ λυπάμαι. Λυπάμαι για τους συγκεκριμένους κυρίους. Λυπάμαι γιατί έχω συνεργαστεί μαζί τους και επικαλούμε μέσα από αυτή τη συνέντευξη τους έχω βοηθήσει κιόλα. Και η ντροπή του που στο κάλεσμα του κυρίου Λέκα που τους πήρε τηλέφωνο δεν εμφανίσαν να δώσουν παρόν να συζητήσουμε την ομάδα. Λυπάμαι. Και έχουν μεγάλο σημαντικό μερίδιο ευθύνης οι συγκεκριμένοι παίκτες στην πτώση της ομάδας. Και δεν τρέπομαι να το πω. Και όποιος θέλει να έρθει να με σταματήσει τον δρόμο μου, ζητήσει εξηγήσει. Λυπάμαι για αυτούς. Δεν πειράζει όμως. Η Κόρινθος υπάρχει, θα υπάρχει και θα προχωρήσει. Η Κόρινθος υπάρχει, θα υπάρχει και θα προχωρήσει.